Κυρίες και κύριοι, τα νέα της πόλης, στην όμορφη πόλη, στο δημοτικό ραδιόφωνο στους 89 και 9, η ενημερωτική παρεμβατική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου, και εμείς φιλοξενούμε σήμερα και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την ανταπόκρισή του, τον κύριο Σπύρο Τσατσίδη. Είναι εκπαιδευτικός, είναι ο Διευθυντής Διαχειριστής του Πολεμικού και Λογογραφικού Μουσείου Μιχάλης Τσατσίδης στο Σιδηρόκαστρο, εδώ κοντά μας, και η ευκαιρία αυτής της συνομιλίας μας είναι η είδηση που έχουμε και σας μεταδίδουμε ότι η αναβιωτική ομάδα Γιώργος Δουράτσος, διοικητής Ρούπελ, θα βρίσκεται στην Ξάνθη, στην παρέλασή μας, την 25η Μαρτίου. Κύριε Τσατσίδη, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Αναγούρτογλου, σε εσάς και τους ακροατάς σας. Έχουμε ακούσει τα καλύτερα και για το μουσείο και για την αναβιωτική ομάδα. Όμως θα θέλαμε να μας πείτε πώς ξεκίνησε καταρχήν η ιδέα του Πολεμικού και Λογογραφικού Μουσείου στο Σιδηρόκαστρο. Μάλιστα. Ο πατέρας μου, ο Μιχάλης Τσατσίδης, το οποίο έχει και το όνομα, το μουσείο, 11 χρονών το 1941 στην εισβολή των Γερμανών, ξεκίνησε από τα όπλα που πετούσαν οι Έλληνες και που βρίσκαμε από τους σκοτωμένους Γερμανούς κτλ. Να τα μαζεύει και έκανε μια μικρή αντιστασιακή ομάδα με μικρά παιδιά εναντίον των βουλγαρικών κατοχικών δυνάμεων. Κατόπιν από αυτά τα όπλα συγκέντρωσε πολλά και συνεργάστηκε εδώ που ήταν υπηρετούσε ο Αυξεντίου και έστειλε και στην Κύπρο για τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Μάλιστα. Και τιμήθηκε από την κυπριακή κυβέρνηση. Mm-hmm. Έτσι σιγά σιγά με τα όπλα, μαζεύοντας και τα άλλα αντικείμενα από τα πεδία των μαχών, σιγά σιγά ερευνώντας και την ιστορία της Μακεδονίας και ένας παλιός Έλλην εδώ του είπε, δάσκαλος, Έλλην δάσκαλος, του είπε θα ψάχνεις στα υπόγεια και θα βρίσκεις το τι είμαστε, και στα υπόγεια ψάχνοντας έβρισκε τα αρχαία, τα λαογραφικά, τα βυζαντινά που έδειχναν την ταυτότητα και δείχνουν την ταυτότητα την ελληνική της Μακεδονίας μας. Έτσι φτιάχθηκε σιγά σιγά ένα μεγάλο μουσείο το οποίο ξεκίνησε να και παρουσιάστηκε και ιδρύθηκε το 1978 με στην αρχή 4.500-5.000 αντικείμενα. Σήμερα μετράμε περίπου 7.000 κατεγραμμένα αντικείμενα. Μάλιστα, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο μουσείο με χιλιάδες αντικείμενα, με αυθεντικά όπλα των μαχών, όπλα που υπερασπίστηκαν τα εδάφη μας. Κατά βάση τα όπλα, το πολεμικό τμήμα κατά βάση, έχει από όλες τις περιόδους των ελληνικών αγώνων. Αλλά κατά βάση είναι από τις μάχες του Ρούπελ, τις μάχες των Οχυρών του 1941. Αυτά τα όπλα θα δείξουμε και μεθαύριο στην παρέλαση που θα κάνουμε την 25η Μαρτίου στην Ξάνθη. Μάλιστα. Να πάμε λίγο τώρα στην παρέλαση, γιατί έχετε κάνει και έναν άλλον άξονα, μια άλλη δομή, την αναβιωτική ομάδα. Καθώς εσείς εκεί στο Ρούπελ κάνετε κάνετε εκδηλώσεις που αναδεικνύουν την ιστορία μας. Αυτό, και αυτό πώς το καταφέρατε? Κοιτάξτε να δείτε, η σταθερή εκδήλωση που γινόταν πάντα για χρόνια είναι η επέτειος της μάχης, mm-hmm. που γίνεται την πρώτη Κυριακή από την έναρξη από την επέτειο της πραγματικής μάχης της 6 Απριλίου του 1941. Και η πρώτη Κυριακή φέτος είναι η 10η Απριλίου. Στην επέτειο πάλι η ομάδα μας, το μουσείο, θα κάνει μεγάλη έκθεση επάνω στο Οχυρό και έχω και μόνιμη έκθεση επάνω, αλλά θα αναπτύξουμε μεγαλύτερη έκθεση για την επέτειο. Και συγχρόνως θα έχω ορισμένους στρατιώτες επάνω σε θέσεις μάχης, σε θέσεις φρουρών με τα αυθεντικά όπλα και τις στολές. Επίσης ο Δήμος οργανώνει με την περιφέρεια στις 15 Μαΐου την αναβίωση που όπου εκεί πάλι γίνονται εκθέσεις, εκεί παραμένει η έκθεση που οργανώνω στις 10 Απριλίου και έρχονται πολλοί άλλοι αναβιωτές και αναβιώνουν τη μάχη του Ρόπελ. Είναι ωραίες, σπουδαίες οι οργανώσεις αυτές γιατί ζωντανεύουν την ιστορία. Οι άνθρωποι, κύριε Τσατσίδη, που πλαισιώνουν αυτή την ομάδα είναι εθελοντές, είναι από την περιοχή? Όλοι είναι εθελοντές. Η ομάδα μου αριθμεί, και μπορώ με καμάρι το λέω, ότι έχω τη μεγαλύτερη αναβιωτική ομάδα στην Ελλάδα. Αριθμεί 115 ενεργά μέλη, mm-hmm. εκ των οποίων τα 50 θα παρουσιαστούν μεθαύριο στην παρέλασή σας. Τα άτομα
άτομα αυτά είναι εθελοντές. Έχω από το Βόλο, από το Δηδημότυχο, από την Καβάλα, από τη Δράμα, από την Έδεσα, από την Κατερίνη. Οι πολύ περισσότεροι βέβαια είναι από τις περιοχές Σιδηρόκαστρο, Σέρες και Θεσσαλονίκη. Έχω και παιδιά, έχω και γυναίκες, έχω και παιδιά με ειδικές ανάγκες μέσα στην ομάδα. Μάλιστα. Μάλιστα. Και μια ομάδα λοιπόν τώρα 50 ατόμων θα παρελάσει στην Ξάνθη. Μάλιστα. Με... 50 άτομα σε τρία γήματα. Τρία γήματα θα παρουσιαστούν. Τρία γήματα. Το πρώτο άγημα θα είναι mm-hmm. του 1940-41, στο οποίο θα ηγούμαι εγώ ως αντισυνταγματάρχης Δουράτσος. Mm-hmm. Το δεύτερο άγημα θα είναι του Ιερού Λόγου, στο οποίο θα ηγείται η κόρη μου που θα αναπαριστά την αμφιπολοχαγό Σόνια Στεφανίδου, την ηρωίδα του 42 που έγινε η πρώτη Ελληνίδα κομμάντος στη Μέση Ανατολή. Και το τρίτο άγημα θα είναι του Ερυθρού Σταυρού του 40, το οποίο, στο οποίο θα ηγείται σημεοφόρος η μαθήτρια Λιδία Καδρή, η οποία θα αναπαριστά και θα φορά τη γνήσια στολή και τα παράσημα της ηρωίδας Ερυθροσταυρίτισσας Γίγα Καλλιόπης. Μάλιστα. Οπότε έχουμε άμεση αναφορά στην ιστορία μας με τους ανθρώπους, τους υπαρκτούς ανθρώπους που υπηρέτησαν την πατρίδα, έδωσαν τις μάχες τους και υπερασπίστηκαν τα εδάφη μας. Έχουμε ευθεία αναπαράσταση. Και αυτό γίνεται πρώτη φορά στην Ξάνθη. Εγώ εκ μέρους της Ξάνθης θα σας ευχαριστήσω για αυτή την προσφορά σας, γιατί εθελοντικά εσείς μετέχετε στην παρέλαση. Mm-hmm. Και μέσω μου δίνεται και τώρα ευκαιρία να ευχαριστήσω θερμά τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, τον Περιφερειάρχη σας τον κύριο Χρήστο Μέτιο και τον Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Κωνσταντίνο Κουρτίδη, οι οποίοι μας κάναν την πρόσκληση για να συμμετάσχουμε στην παράλαση. Και τους ευχαριστούμε και δεχτήκαμε βεβαίως και τους ευχαριστούμε θερμά. Mm-hmm. Κύριε Τσατσίδη, φαντάζομαι ότι όλη αυτή η διαδικασία και για σας φέρει κόπο, γιατί σίγουρα θα πρέπει τα γήματα αυτά να κάνουν κάποιες πρόβες, θα πρέπει να ετοιμαστούν. Βρεθήκαμε τηλεφωνικά, μας στην φάση ακριβώς που φτιάχαμε κάποιες πρόβες, ετοιμασίες. Εδώ και ένα μήνα ετοιμαζόμαστε για την εμφάνιση, γιατί κάθε εμφάνιση θέλει κάποια προσοχή, θέλει μελέτη, θέλει πρόβες, θέλει οι στολές να επάνω, οι εξαρτήσεις να στρώνονται πάνω στα άτομα. Θέλει πολλή δουλειά. Mm-hmm. Θα έχουμε όμως την ευκαιρία να σας δούμε από κοντά την 25η Μαρτίου. Εμείς κρατάμε όλο αυτό τον κόπο που έχετε καταβάλει, γιατί είναι μια δουλειά δεκαετιών, δεν είναι μια δουλειά που ξεκίνησε πέρσι. Είναι το αποτέλεσμα. Ναι. Από το 41 δουλειά είναι προσωπική δουλειά του πατέρα μου, την οποία συνεχίζουμε εμείς τα παιδιά του. Κοντά στον πατέρα μου και η μητέρα μου, η οποία αυτή βοηθάει πάρα πολύ. Εγώ ευτυχώς βοηθάνε και τα παιδιά μου τώρα, έχουν μερακλώσει και αυτά. Και πιστεύουμε θα υπάρχει συνέχεια. Κύριε Τσατσίδη, εσείς εκεί στο Σιδηρόκαστρο οργανώσατε αυτή την αναβίωση στο Ρούπελ. Καθώς επίσης και ομάδες που πλαισιώνουν τις εκδηλώσεις της αναβίωσης, έχουμε και εμείς εδώ το χειρό στον Εχήνο στην Ξάνθη. Πιστεύετε πως θα μπορούσαμε και στην Ξάνθη να κάνουμε κάτι ανάλογο? Ναι, το πιστεύω. Πιστεύω ότι αν βρουν και σίγουρα υπάρχουν, απλώς να συντονιστούν σιγά σιγά άτομα που έχουν έτσι όρεξη, μεράκι για την ιστορία, στους οποίους εγώ και οι άλλοι συνάδελφοι, εγώ προσωπικά το υπόσχομαι, είμαι ανοιχτός στο να βοηθήσω, όχι μόνο να δώσω ιδέες και προτάσεις και να τις συζητήσουμε και να τους δείξω, αλλά εμπράκτως και να έρθω και να δώσω και να συμμετάσχω και εγώ στην αρχή να τους βοηθήσω. Κύριε Τσατσίδη, είναι έχετε... ένα πολύ ιστορικό χειροδοχήνος. Έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία στο χώρο αυτό και η συμβολή σας θα ήταν καθοριστική στο να μπορούσε να δημιουργηθεί μια ανάλογη ομάδα και στην Ξάνθη. Να μπορούσαμε να συλλέξουμε υλικό και να ενεργοποιήσουμε ανθρώπους που ενδιαφέρονται. Βεβαίως, βεβαίως αυτό μπορεί να γίνει και η συνδρομή δικιά μου να ξέρετε θα είναι 100% δίπλα σας και εκτός αυτών των εμπειριών εμείς έχουμε και εμπειρίες στο πλαισίωμα που κάνουμε σε κινηματογραφικές ταινίες.
Έχουμε πλαισιώσει δύο κινηματογραφικές ταινίες του κ. Αγγελόπουλου, διάφορα ιστορικά του ντοκιμαντέρ, πέρσι και παραπρόπερσι δύο ταινίες του Τσικάρα, το ένα που ήταν με το 21 του η Πολιορκία, με τις σκηνές του 40, και πέρσι που γυρίστηκε μια ταινία για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το οποίο το πλαισιώνω εγώ με τις ομάδες μου και με τα όπλα μου. Μάλιστα. Κύριε Τσατσίδη, να σας ευχαριστήσουμε για την επικοινωνία. Όλοι οι ξανθιώτες θα περιμένουμε την παρουσία σας. Θα περιμένουμε τα τρία αγήματα λοιπόν που θα έρθουν από την αναβιωτική ομάδα Γεώργιος Δουράτσος, διοικητής Ρούπελ. Εδώ στην Ξάνθη. Επαναλαμβάνω ότι τα αγήματα θα ηγούνται, επικεφαλής των αγημάτων θα είναι ιστορικά πρόσωπα επαρκτά, τα οποία έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στην ελληνική ιστορία, ειδικά στην ελληνική ιστορία του 40. Στο πρώτο άγημα θα είναι αυτός που θα ηγείται, θα είναι ο Γεώργιος Δουράτσος, ο αντισυνταγματάρχης που είπε τα οχυρά δεν παραδίδονται, καταλαμβάνονται. Στο δεύτερο άγημα του Ιερού Λόγου θα είναι αυτή που θα είναι επικεφαλής στα αναπαριστά, τη Σόνια Στεφανίδου, την πρώτη Ελληνίδα κομμάντου του 42, αλεξιπτωτίστρια. Και στο τρίτο άγημα θα είναι η παρασυντημοκορημένη ερυθροσταυρή της Αηροίδα, η Γίγα Καλλιόπη, με την αυθεντική στολή της. Και όλα τα αγήματα και όλοι όσοι συμμετέχουν θα έχουν τις αυθεντικές στολές της εποχής. Αυθεντικές στολές της εποχής και τα αυθεντικά όπλα που πολέμησαν, το κυριότερο αυτό είναι. Δηλαδή είμαστε η μοναδική στην Ελλάδα ομάδα που φέρει αυθεντικά όπλα. Διότι έχουμε και την συλλογή τη μεγάλη αυτή των όπλων, το μουσείο με τα όπλα και την άδεια να τα χρησιμοποιούμε γι' αυτό. Άλλοι δεν έχουν αυτό, χρησιμοποιούμε ρέπλικες. Γι' αυτό έχουμε αυτή τη μοναδικότητα και για την οποία προσπαθούμε όσο μπορούμε να τα τιμήσουμε. Κύριε Τσατσίδη, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά, το λέω εκ μέρους όλων των ξανθιωτών εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης, και θα περιμένουμε την Παρασκευή, την 25η Μαρτίου, να καμαρώσουμε, να χειροκροτήσουμε μαζί με όλα τα αγήματα βεβαίως του 4ου Σώματος Στρατού και τα δικά σας αγήματα που θα τιμήσουν με την παρουσία τους τις εκδηλώσεις της Ξάνθης. Σας ευχαριστούμε κύριε Τσαλτσίδη θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ, πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία και παραλαμβάνω ευχαριστώ για την πρωτοβουλία των Περιφερειάρχη σας κύριο Μέτριο και των Αντιπεριφερειάρχη σας κύριο Κουρτίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα σας δούμε. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια και χαρά.